Να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, που έβλεπε μαζί μας, νομίζω, και τον Πρωθυπουργό με τη μάσκα στο νοσοκομείο Σωτηρία και ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προγράμματος «Μένουμε όρθιοι» της αντιπολίτευσης, γιατί εμείς δεν έχουμε διαδίκτυο εδώ. Καλησπέρα. Να σας πω την αλήθεια, επειδή και εγώ είμαι συνδεδεμένη μαζί σας, δεν το γνωρίζω αυτό. Γνωρίζω όμως ότι παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και συνολότητά τους οι πολίτες μπορούν να το βρουν και στο ίντερνετ. Να σας πω μόνο εν είδε σχολιασμού ότι λυπήθηκα ιδιαίτερα βλέποντας τον Πρωθυπουργό στο ρεπορτάζ σας να μην κάνει κανενός είδους εξαγγελία απάντηση στις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας και των γιατρών. Διότι προφανώς τα χειροκροτήματα χρειάζονται, αλλά δεν αρκούν. Βέβαια, στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο πήγε. Όλοι οι υγειονομικοί. Ναι, και έκανε πάρα πολύ καλά. Δεν θα μιλούσε για οικονομικά. Ναι. Όχι, όχι. Ναι, για το ζήτημα της υγείας όμως θα μπορούσε να μιλήσει για τις προσλήψεις των 4.000 ανθρώπων, υγειονομικών, γιατρών και νοσηλευτών που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και που σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να διαβεβαιώσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ότι υπάρχει επάρκεια σε μέτρα ατομικής προστασίας που δεν υπάρχουν και όσοι ειδικά να ζούμε στην Αθήνα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, ακούγοντας τις κραυγές των γιατρών καθημερινά. Είδα και τα ρεπορτάζ σας νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί στην εικόνα των ελληνικών ΜΜΕ είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες γιατροί σήμερα στα νοσοκομεία. Και φυσικά θα περίμενα με λαχτάρα και αγωνία να ακούσω ότι επιτάσσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας που βρίσκονται σε ιδιωτικά κέντρα με επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης που είχαν. Δεν ακούσαμε ούτε αυτό. Ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα πρόγραμμα συγκροτημένο, ρεαλιστικό. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πριν σας πω και δύο λόγια γι' αυτό, γιατί θα το ήθελα πραγματικά, είναι ότι νομίζω πως οι Έλληνες ακούσανε με μεγάλη ανακούφιση τον Αλέξη Τσίπρα να προτείνει μέτρα που ξέρουν ότι θα τους κρατήσουν όρθιους. Και ακούνε καθημερινά με μεγάλη απογοήτευση, πραγματική απογοήτευση, τον Πρωθυπουργό ή τα κυβερνητικά του στελέχη να ανακοινώνουν δίθεν μέτρα που δεν καλύπτουν δυστυχώς την πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Νοτοπούλου, δεν ξέρω, Σπύρο, σε προλαβαίνω. Προφανώς πολλά από αυτά τα μέτρα βασίζονται σε αυτό το μαξιλάρι των 36 δις. Όμως το πρόγραμμα που παρουσίασε το κόμμα σας, η αξιωματική αντιπολίτευση, συμπεριλαμβάνει και την πιθανή διάρκεια της πανδημίας. Προεξοφλεί δηλαδή ότι θα τελειώσουμε τον Απρίλιο, τέλη Μαΐου. Αυτό μακάρι να μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Ναι, εννοώ, γιατί όμως τα λεφτά πάνε με τις μέρες και το χρόνο. Δεν είναι νομίζω ότι αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, όπως είπα, που αξιοποιεί τα 20 δις μόνο από τα 37 που υπάρχουν στην άκρη, στο περίφημο μαξιλαράκι, το οποίο μέσα στη ευθύνη αφήσαμε. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να ακολουθήσουμε έναν δρόμο λαϊκισμού, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή που θα κατεργούσε και για αυτή που σήμερα δίνει συγχαρητήρια ως οφείλει σαν κυβέρνηση. Δεν κάνουμε αυτό. Αντίθετα, γνωρίζοντας το πώς είναι να διοικείς και να είσαι κυβέρνηση, καταθέτουμε τα μέτρα που θεωρούμε ότι θα σώσουν τις επιχειρήσεις. Η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, μεγαλύτερο ίσως από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό έχει να κάνει με το ότι η οικονομία μας μοιάζει να κλειδονίζεται και να κλειδονιστεί περισσότερο συγκριτικά με τις άλλες, εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης που έχει από τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν χρειάζεται, απαντά ο Αλέξης Τσίπρας, να βγούμε μπροστά με μπροστοβαρή οριζόντια μέτρα που προληπτικά, όπως προληπτικά παίρνουμε τα μέτρα προστασίας στην υγεία, θα κρατήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους όρθιους. Και εγώ θέλω να είμαι καθαρή σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, αυτό που είχαμε δεν ήταν μία μάχη ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν έσοδα, άρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Μια κλειστή οικονομία. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται το κράτος, και μπορεί να το κάνει για όσους μήνες χρειαστεί, θα ανοίξει κάποια στιγμή η αγορά ξανά, να κρατήσει τους μισθούς των εργαζομένων, να τους καταβάλει, στηρίζοντας έτσι και τις επιχειρήσεις μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και το δώρο του Πάσχα. Χρειάζεται να κρατήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες
επαγγελματίες και τους αυτοπασχολούμενους. Σήμερα κάναμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης μία συζήτηση, τηλεδιάσκεψη με τον Δικηγορικό Σύλλογο και για άλλη μία φορά αναφερθήκαμε στο ότι μηχανικοί, δικηγόροι και μία σειρά από άλλους. Για την επιμόρφωση τα 600 ευρώ. Το βάουτσερ. Ναι, το ακριβώς. 84 εκατομμύρια είναι αυτά. 84 εκατομμύρια που πάνε σήμερα σε κέντρα διαβίου μάθησης, μόνο το 1/4 θα καταλήξει, αν καταλήξει, ως επίδομα στους ανθρώπους αυτούς, άνθρωποι σπουδαγμένοι, μορφωμένοι, με εμπειρία, να τους εμπέζουν και να τους περιγελούν, ζητώντας τους να μάθουν τι, Word και Excel. Πέρα από αυτό όμως, επειδή άκουσα και την συνέντευξη του κυρίου Θεοχάρη σήμερα σε σας, η ανεργία στον κλάδο του τουρισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυστυχώς θα παραμείνει πολύ μεγάλη. Κύριε Νοτοπούλου, επειδή πραγματικά είναι το 25% του ΑΕΠ και δεν εξαντλείται, θέλουμε μισή εκπομπή για να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Θα έχουμε και επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού, όπως έχουμε όλες αυτές τις μέρες, να ανανεώσουμε μια συζήτηση. Βεβαίως. Σε επίπεδο κυβέρνηση και αντιπολίτευση και με ανθρώπου του χώρου. Γιατί όσο οφείλουμε σήμερα και λόγω τη ημέρα. Δεν σα κόβουμε, για να μην το αναλύσετε, έτσι. του μένουμε όρθιοι, οφείλει να ακουστεί ο αντιπολιτευτικό λόγο, είτε προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα και να μιλήσουμε και λίγο. Εγώ για να μην νομίζουν και οι φίλοι τηλεθεατέ ότι ακολουθούμε απλά μια ρότα τη κυβέρνηση. Εμεί ω δημοσιογράφοι. Το timing δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ποντάρει στην καλή υγειονομική διαχείριση τη υπόθεση και η αντιπολίτευση στο πολύ δύσκολο θέμα που είναι τα οικονομικά. Το οποίο θα έχει και βάθος. Να τα λέμε αντικειμενικά. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα του που επενδύουμε επικοινωνιακά. Επιτρέψτε μας και εμάς δημοσιογραφικά να το αξιολογήσουμε. Είναι το που θα βρούμε σε επόμενες μέρες ευκαιρία να τα πούμε πάλι και αν θέλετε και σε αντιπαράθεση και με κάποιους συναδέλφους σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είναι η παρουσία σας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.